Καλημέρα σας. Είναι Σάββατο πρωί, η ώρα είναι 8 και 4 κάπου εκεί. Ετοιμαστήκαμε γιατί έχουμε να πάμε στο ποδόσφαιρο των αγοριών, έχουμε αγώνες και μετά θα πάμε Λευκωσία με τη μικρή, έχει και η μικρή αγώνες σήμερα. Άρα το Σάββατο μας ξεκινάει κάπως έτσι. Θα σας πάρω μαζί μου όλο το Σαββατοκυριακό, μπορεί και το τρίμερο, τώρα θα δούμε. Και πάμε να δούμε πώς θα περάσουμε και εμείς. Θα τα πούμε μετά. Never thought I'd feel like this. Είναι Δευτέρα, 1η του Απρίλη. Καλό μήνα σε όλους. Καλό Πάσχα να φτάσουμε. Εχθές Κυριακή δεν τράβηξα καθόλου πλάνα γιατί έκανα όλη μέρα δουλειές. Το έκανα το σπίτι λαμπίκο, η αλήθεια να είναι. Και σήμερα ετοιμαστήκαμε γιατί θέλουμε να πάμε μια βόρτα. Αφού είναι και ο άντρας μου στο σπίτι, είπαμε να το εκμεταλλευτούμε, να πάμε οικογενειακώς. Έχω ετοιμαστεί,
Είναι πάρα πολύ ζεστή έξω. Έχω χρησιμοποιήσει το αγαπημένο μου Lip Gloss Oil που είναι της MUA. Με ρωτήσατε γι' αυτόν, είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Μπαίνει και στα χείλη και στα μαγουλά. Έχει γίνει το αγαπημένο μου. Τώρα το έχω βάλει πάνω από ένα κραγιόν που έχω. Είναι αυτό εδώ, της W7, που είναι έτσι σε σάπιο μήλο. Να σας δείξω και το outfit. Φόρεσα αυτό εδώ το κιμονό, που αυτόν είναι από το δικό μου το κατάστημα. Το έβαλα με έναν τζιν παντελόνι και άσπρα παπούτσα. Από μέσα έχω βάλει μία μπλούζα σκέρτσα, αν έχει κάτι πάνω. Πάρα πολύ άνετο, πάρα πολύ δροσερό. Και έχει ακόμα έναν τελευταίο, που είναι το κιμονό και η παντελόνα από κάτω. Είναι πάρα πολύ δροσερό ρούχο, πάρα πολύ ωραίο και τα χρώματα είναι στη μόδα τώρα. Το έχω και εγώ και το φοράω συνέχεια, ειδικά η παντελόνα μπορείς να τη βάλεις και με έναν strapless μπλουζάκι, με έναν τελαντωτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και είμαι έτοιμη για να πάμε την πόρτα μας. Μάλλον θα πάμε κάτω πάφο, κάτω στη θάλασσα και θα σας πάρω μαζί μου. We'll be right back.
Και έχουμε φτάσει στην Τρίτη, είναι πρωί, έχω πάει στο σούπερ μάρκετ, φυσικά πού θα πηγαίνω αλλού. Δεν το γλιτώνω το σούπερ μάρκετ, συνέχεια κάτι θέλουμε, όπως όλοι μας. Εχθές περάσαμε πάρα πολύ ωραία, όπως είδατε, ήταν πάρα πολύ ζέστη όμως. Ας συνεχίσει έτσι μέχρι το καλοκαίρι, θα έχουμε πάρα πολύ ψηλούς βαθμούς. Δεν θα αντέχετε η ζέστη, αν και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ έτσι που ανοίγει ο καιρός, αθίζουν τα λουλούδια, αλλάζει η διάθεσή μας, έχουμε παραπάνω όρεξη. Μέχρι το καλοκαίρι, αν έχει έτσι πολύ ζέστη ακόμα και θα έχει περισσότερη, νομίζω δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τέλος πάντων, ελπίζω να μας ρωσίσει λίγο, να μην μείνει ο καιρός έτσι. Πάμε να σας δείξω τι πήρα από το σούπερ μάρκετ και μετά θα βάλω το φαγητό να γίνεται, γιατί έχει πάει η ώρα και πρέπει να μαγειρέψω. Θα κάνω λουβί με κολοκούσκια και λάχανα τώρα για το μεσημέρι. Και μετά θέλω να βάλω ένα ψωμί να ψήνεται στο φούρνο. Ένα ψωμί που είναι πάρα πολύ ωραίο, με δύο υλικά, με γάλα και αλεύρι μόνο. Το έχω βρει στο ίντερνετ και μας άρεσε πάρα πολύ, το έφτιαξα και είναι πέντα νόστιμο. Μπορείτε να βάλετε μέσα και ξηρούς καρπούς και cranberries, μπορείτε να βάλετε καρύδια, κούνες, αμυγδάλου, οτιδήποτε εσάς σας αρέσει. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή θα το φτιάξω σκέτο, γιατί το έκανα σκέτο την προηγούμενη εβδομάδα και τους άρεσε πάρα πολύ, γιατί μπορούσαν να βάλουν μαρμελάδα, βούτυρο, λίγο τυρί, να το κάνουν έναν ωραίο συνδυασμό για να το φάνε όπως το θέλουν. Άρα πάμε να σας δείξω τώρα την πύρα και θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, πήρα δύο συσκευασίες λουβιά κυπριακά της εταιρείας Μιτσίδη. Αυτά τα μαυρομάτικα θέλω να τους φτιάξω τώρα. Νόμιζα ότι είχα, αλλά τελικά δεν είχα, έτσι πήγαρα δύο συσκευασίες. Αυτή εδώ την μαλακτική κρέμα της L'Oréal Elviv, δεν την έχω ξαναχρησιμοποιήσει, όμως είναι για ξηρά μαλλιά. Είναι για θρέψη και λάμψη. Θα το δω αν είναι ωραία. Πήρα αυτό εδώ τον deodorant Dove, που είναι ένα από τα αγαπημένα μας. Μία μαλακτική κρέμα σε έτσι οικονομικό size για τα παιδιά μου. Τη χρησιμοποιούμε εδώ και αρκετών καιρών. Είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτή όμως είναι καινούρια. Δεν ξέρω αν έχει άλλη μυρωδιά. Θα το δω. Πήρα αυτούς εδώ τους τόνους που είναι σε νερό. Θα τους το κάνω τώρα έτσι με το κόλιαντρο σαν σαλάτα για να φάνε με τα λουβιά. Πήρα αυτό εδώ το Ariel. Δεν είχε το άλλο που παίρνω, έτσι πήρα αυτό εδώ. Παίρνω το Skip, αλλά τώρα πήρα αυτό γιατί δεν έχω καθόλου, μου έχει τελειώσει. Ελπίζω να είναι ωραίο και αυτό. Δεν ξέρω τι να σας πω, αλλά μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Είναι κλειστό και ήδη η μυρωδιά του είναι πάρα πολύ εντονή. Και μέσα στο αυτοκίνητο που το έφερνα, μύρισε όλο το αυτοκίνητο. Ελπίζω να καθαρίζει, δεν ξέρω. Και πήρα και δύο μπάρες με πρωτεΐνη για την κόρη μου. Αυτή εδώ τη μάσκα μαλλιών που είναι το μαύρο μπλε της Science, που τη ξαναχρησιμοποίησα και μου άρεσε πάρα πολύ. Τη βρήκα μπροστά μου, έτσι είπα να την πάρω για να έχω. Αυτά εδώ τα χαρτομάντιλα που βρήκα αυτόν το απίστευτο σχέδιο, που είναι με λεμόνια. Ειλικρινά μου θυμίζει άνοιξη πάρα πολύ αυτόν. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ που τα βρήκα. Είναι πάρα πολύ ωραία και ήταν και οικονομικά. Και κάτι τελευταίο, αυτά εδώ τα χαρτομάντιλα.
που είναι τρεις συσκευασίες μαζί. Δεν τα έχω ξαναχρησιμοποιήσει αυτά, δεν ξέρω αν είναι μαλακά, αν είναι ωραία, θα το δω. Αυτά ήταν όλα μου τα ψώνια. Και κάτι τελευταίο, πήρα έναν καφεδάκι παγωμένο γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη έξω. Δεν αντέχα να έρθω σπίτι να φτιάξω, άρα πήρα αυτό. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει τα υλικά μου και τα σκεύη που θα χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, τα δύο συστατικά που θα θέλω για να κάνω το ψωμί μου είναι αλεύρι ολικής άλεσης. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άσπρο ή οποιοδήποτε άλλο αλεύρι σας αρέσει και γάλα. Θα βάλω 2,5 κούπες γάλα. Και θα βάλω και 4 σκούπες αλεύρι. Και θα βάλω και 2 κουταλιές baking powder. Έβαλα πρώτα τις 2 κούπες αλεύρι για να το δω, να το ανακατώσω καλά. Και αφού το ανακάτεψα καλά, θα βάλω ακόμα 2 κούπες αλεύρι. Και το αποτέλεσμα θα είναι έτσι. Ανακατώνουμε καλά. Και μετά βάζουμε σε μια στενόμακρη φόρμα μια λαδόκολλα. Και θα το βάλουμε μέσα. Αυτό είναι και θα το βάλουμε στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά και θα έχουμε έναν ωραίο ψωμάκι. Πάμε να το βάλουμε και θα σας δείξω το αποτέλεσμα μετά. Το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Έχω κόψει τώρα για να σας δείξω. Δέστε τι ωραίο που είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Πέντα νόστιμο. Τα παιδιά μου ξετρελάθηκαν. Τους αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά για πρωινό. Με μαρμελάδα όπως σας είπα. Με μέλι. Με νουτέλα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω μαρμελάδα και λίγο τυράκι, είναι πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός. Έναν υγιεινό ψωμάκι
δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Εγώ επειδή το έφτιαξα και με αλεύρι ολικής αλέσεως, είναι περισσότερο υγιεινό και είσαι σίγουρη ότι είναι πάρα πολύ θρεπτικό και ωραίο για οποιοδήποτε στην οικογένεια. Παρά αυτά που αγοράζουμε από έξω που έχουν ένα σωρό συντηρητικά, νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για να το φτιάξεις. Επίσης μπορούμε να το κόψουμε σε φετούλες μικρές και να τις βάλουμε στο φούρνο να γίνουν έτσι σαν καπίρα και να το τρώτε για πρόγευμα καπίρα, να είναι σαν την καπίρα. Είναι πάρα πολύ νόστιμο, εγώ ενθουσιάστηκα, φτιάξτε το και περιμένω εντυπώσεις. Τώρα θα το βάλω σε αυτή εδώ την κιατέλα. Αυτό θα το φάω εγώ σίγουρα. Αυτό ήταν και το βιντεάκι μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, να περάσατε όμορφα, να σας έδωσα έτσι πολλές εικόνες και διαφορετικές. Ήταν ένα βιντεάκι που τα έχει όλα, προσπάθησα να σας κάνω έτσι κάτι διαφορετικό. Το ψωμάκι πεντανόστιμο, δεν το έφαγα ακόμα, να το φάω όμως, πάρα πολύ ωραίο. Θα σας έχω κάτω στο κουτί περιγραφής τα υλικά που χρησιμοποίησα, τις ποσότητες και πώς το έφτιαξα εγώ. Αν θέλετε να ακολουθήσετε τη δική μου συνταγή ή αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιον αλεύρι εσείς θέλετε. Επίσης, όποιο γάλα εσείς θέλετε. Εγώ χρησιμοποίησα αυτά. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε ό,τι σας αρέσει. Και εδώ θα σας αποχαιρετήσω, να κάνετε ό,τι εσείς αγαπάτε, να περνάτε όμορφα. Και κάντε και τις εγγραφούλες σας, γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία βιντεάκια και το κάνω με πάρα πολύ αγάπη. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Την αγάπη μου και τα φιλούθκια μου. Γεια σας!